δίχως τέλος οι αυξήσεις στις τιμές αρκετών προϊόντων, με τους καταναλωτές να χρειάζεται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για την αγορά βασικών αγαθών. Των παράς αυξήσεων στην τιμή των καυσίμων, του ηλεκτρικού ρεύματος αλλά και τροφίμων δυσχεραίνουν την καθημερινότητα των πολιτών και δι των χαμηλά αμοιβόμενων. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις είναι στα είδη πρώτης ανάγκης, που κανονικά αυτά τα είδη για τους χαμηλές εισοδηματικές τάξεις έπρεπε να ήταν επιδοτούμενα. Γενικά σε όλους. Παντού. Πρώτα είναι η πετζίνα. Πρώτα. Κάθε μήνα και λιγότερα τα προϊόντα που τοποθετούν στο καλάθι του καταναλωτή, τονίζουν οι πολίτες. Παντού. Τι έμεινε στον τόπο. Το κρέας 1,5 φορά πάνω. Τα φθαρτά 1,5 φορά πάνω. Όλα. Και στα τρόφιμα αυτή τη στιγμή, και τα φρούτα αυτή τη στιγμή, και τα πάντα. Αλλά το πιο βασικό για την Κύπρο σήμερα είναι το ρεύμα. Όφιλε το κράτος, όφιλε η κυβέρνηση να βρει τον τρόπο ούτως ώστε να κρατήσει τα νοικοκυριά, τα χαμηλά εισοδήματα, σε έναν επίπεδο που ούτως ώστε να μπορεί να επιζήσει, να επιβιώσει. Το κόστος ζωής αυξάνεται κάθε μήνα, με τους συνταξιούχους να μην μπορούν να αντεπεξέλθουν. Ένα συνταξιούχος με μια σύνταξη της τάξης των 800 ευρώ, όταν έχει να πληρώσει και ενίκιο και θέμα διατροφής, αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Ήρθε η σύνταξη μου και έφυγαμε εμείς και είσαμε το ρεύμα. Αυξητική τάση κατέγραψε για τον Ιούλιο πληθωρισμός, με την αύξηση να αγγίζει το 1,5%. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στα τρόφιμα, αφού σε σχέση με πέρσι την ίδια εποχή οι τιμές είναι αυξημένες κατά 9,9%. Πιο ακριβές κατά 4,4% είναι και οι υπηρεσίες, ενώ οι τιμές σε εστιατόρια και ξενοδοχεία είναι αυξημένες κατά 4,7%. Ανωδικές είναι και οι τιμές στα γεωργικά προϊόντα, με την αύξηση σε σχέση με πέρσι να φτάνει το 12,8%.